Καλώς ήρθατε και πάλι στο Κυριακάτικο ραντεβού μας, στο μια κιθάρα και ένα κλαρίνο Plus One. Φυσικά δεν ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή κάτω από το βιντεάκι, στο κόκκινο κουτάκι που γράφει εγγραφή. Δεν στοιχίζει κάτι, απλά βλέπετε πιο γρήγορα τα βίντεο. Ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερη τιμή, η σημερινή μου καλεσμένη, ο Βασίλης ο Αγραφιώτης. Βασίλη, καλώς ήρθες. Γεια σου, Μπάμπη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες γρήγορα, αμέσως, με χαμόγελο, με διάθεση. Πάντα είμαι στη διάθεσή σου, Μπάμπη, το ξέρεις. Παλιός, καλός, της παλιάς καλής σκοπής μου. Και συγχαρητήρια για αυτό που έκανες, για να δείξεις το δημοτικό τραγούδι, να βλέπουν και οι νέοι την παράδοση και τα δημοτικά τραγούδια που δεν ξεκινήσαμε όλοι. Έτσι, έτσι. Αυτό όσο μπορεί ο καθένας. Και φυσικά στο κλαρίνο ο Κώστας Σομπριάνας μας έχει ξαναέρθει. Κάτσε καλά, Πάμπη, σε ευχαριστώ που με ξανακαλείς και ξέρεις ότι και εγώ είμαι διαθέσιμος όποτε και να με φωνάξεις. Το γνωρίζω και σας ευχαριστώ και τους δύο. Βέβαια εδώ τώρα σε αυτή την εκπομπή πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια, όχι πολλά, απλά δύο πραγματάκια ο καθένας για από πού είναι η καταγωγή, πόσα χρόνια παίζουμε, βασικά πράγματα. Για να ξεκινήσω πρώτα από τον Κώστα τον Πριάνα, σαν μικρότερος, ο Βασίλης είναι λιγάκι μεγαλύτερος, θα το πάρουμε μετά. Λοιπόν, Κώστα, πες μου. Λοιπόν, Μπάμπη, εγώ κατάγομαι από τη Λαμία. Οι πρώτες μου επαφές έτσι, με τη δημοτική μουσική ήρθαν σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς ξεκίνησα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Παραδοσιακού Σχορούς, είχα τα ακούσματα όλα. Ξεκίνησα με μπουζούκι στην αρχή, αλλά βέβαια όπως καταλαβαίνεις η αγάπη μου για το κλαρίνο δεν άρχισε να εκδηλωθεί παρόλο που δεν είχα κάποιο μουσικό στην οικογένεια, δεν κατάγομαι από μουσική οικογένεια. Ναι, όπως πολλές φορές είναι δύσκολο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος άνθρωπος στο στενό συγγενικό μου κύκλο να με προτρέψει άμεσα να ασχοληθώ με αυτό το όργανο, ωστόσο επειδή όπως ξέρεις εντάξει πώς επαρχία είμαστε, αυτή. Είμαστε στην επαρχία, με αυτά ναι. Μεγαλώσαμε, αυτά τα ακούσαμε. Λίγο το πανηγύρι, λίγο ακριβώς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και εγώ να μαθαίνω κλαρίνο, πάντα όμως ήθελα πέραν του πρακτικού μέρους, να εξελίξω βέβαια και το θεωρητικό. Έκανα λοιπόν μαθήματα βυζαντινής μουσικής που έχω ήδη το πτυχίο Ροψάλτου. Τώρα θα δώσω εξετάσεις για το πτυχίο βυζαντινής και ελευθέτω χρόνο θέλω και για το δίπλωμα. Έτσι είναι ένας στόχος που έχω βάλει. Μπράβο, Κωστή. Επειδή όπως ξέρεις, βυζαντινή και παραδοσιακή είναι συγκρινούν τα δοχεία. Ακριβώς, είναι πολύ κοντινά και ακριβώς με πολλές ομοιότητες. Ναι, μετά πήγα στο μουσικό λύκειο, όπου με τις εξετάσεις που έδωσα στα πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και σε δύο ειδικά. Κατάφερε να εισαχθώ στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, όπου ήταν και η πρώτη μου επιλογή στο μουσικό σπουδό. Και θέλω να πω επίσης ότι ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά που είχα δύο δασκάλους φοβερούς, τον Πάνο του Μπλασίρα και τον Αλέξανδρο του Αρκαδόπουλο. Θέλω να τους ευχαριστήσω για όλα τα μυστικά που μου έχουν μάθει. Και οι δύο, και να πούν και μαθητής τους. Ακριβώς. Και είναι πραγματικά και συγκίνηση για μένα. Δηλαδή, τι να πω, είναι καταξιωμένοι οι καλλιτέχνες και οι δύο και πραγματικά τους ευχαριστώ και θα τους ευχαριστώ για πάντα και όλα όσα μου έχουν δείξει. Μπράβο Κώστα, δείχνεις ότι έχεις επίπεδο. Θα μας ξανάρθεις και τώρα. Επίσης, συγγνώμη, σε διακόπτω, θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω ότι είναι τιμή πραγματικά να συνεργάζομαι με μουσικούς και τραγουδιστές σαν τον Βασίλη τον Αγραφιώτη. Που έχουν φάει το πατάρι με το κουτάλι. Ο Βασίλης έχει μια πολυετή πορεία στο χώρο και πραγματικά έχει αφήσει και αυτό το δικό του στίγμα. Και είναι πραγματικά τιμή όλους, να πηγαίνουμε για δουλειά με τέτοιους ανθρώπους και να μας συμβουλεύουν και να μαθαίνουμε. Ήθελα να το επισημάνω αυτό επειδή πραγματικά είναι. Πολύ καλά έκανες Κώστα και σε ευχαριστούμε. Βασίλη, τώρα θα περάσουμε σε ένα ή λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά πρέπει να μας πεις και εσύ δύο πράγματα. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, παίρνω. Τι να πούμε, Πάμπη, ξεκινήσαμε από το χωριό παίζοντας βιολί. Ναι, μεγάλη υπόθεση ο τραγουδιστής να γνωρίζει και ένα όργανο. Ξεκινήσαμε όργανο με βιολί, δηλαδή, σε γάμο, σε πανηγύρια. Βέβαια, πιο μικρός από εσάς ήμουν μόλις έβγαλα το δημοτικό σχολείο με το βιολί. Ο πατέρας μου έπαιζε Λαούτο, ο Σωτήρης ο Αγραφιώτης. Και εγώ με το βιολί και τραγουδούσα, έβαζα τη βάση μπροστά όπως είναι το πρώτο. Και τραγουδάκι κιόλας. Και έπαιζε και έτσι ήταν τα παλιά τα χρόνια, τα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, μετά κατέβηκα Αθήνα 15-16 χρονών. Είχα την τύχη να είμαι πολύ τυχερός, δηλαδή που γνώρισα τον Γιάννη του Βασιλόπουλο. Ναι. Μαζί με τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο, μαζί είχαμε πάει σε πολλές δουλειές. Σχολή ολόκληρη. Σχολή. Ναι. Μετά πήγα στον Κώστα τον Σούκα, άλλος αυτός. Μου έκανε το πρώτο δίσκο του 82. Ο τίτλος ήταν «Μια χείρα κλαίει και θρηνεί». Και σιγά σιγά άρχισα να κοντά στο Γιάννη Βασιλόπουλο, έκανα 10 χρόνια. Μεγάλο σχολείο και πολλά τα χρόνια. Κοντά από το Γιάννη Βασιλόπουλο έτυχε πάλι με τον Καρναβά του Τάκη, του Γιάννη Κωνσταντίνου, με τη Σοφία Κοκκιτήρη, με τα Σέα Δέρμορους. Αφρόκρεμα. Αφρόκρεμα της αφρόκρεμας. Ο πατέρας σου.
Είναι όλη η παλιά καλή σχολή που είναι όλοι ένα και ένα. Δύσκολο να δεχτεί. Ο Μπάρμπας ο Χρήστος. Συγχωρεμένο, ναι. Και μετά με τη Θόδη, με όλο, σχεδόν με όλο τον κόσμο. Είσαι πολλά χρόνια Βασίλη στα Πατάρια και να σου πω και κάτι, σε θέλουμε άλλα τόσα να παίρνουμε κάθε φορά έστω μια νότα. Είναι κέρδος για εμάς τους νέους. Λοιπόν, Κώστα, τι καλό θα μας πει ο Βασίλης. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε. Σαν μικρότερος έχεις αναγκάσει να μας πεις. Θα ακούσουμε από τον Βασίλη τον αγραφείο ότι σήμερα θα ακούσουμε το Λιβανατέκο. Mm-hmm. Θα ακούσουμε απόψη που κοιμόμουν με στα μπέλη, στη σταφίδα, την Αρκαδιανή, έτσι έφθημα τραγούδια. Μπράβο. Και θα κλείσουμε και με ένα ωραίο τσάμικο που να σε χελιδώνει. Θα γυρίσουμε από όλα τα ίδια. Ακριβώς. Αυτό θα κάνουμε ένα tour μουσικό. Λοιπόν, έτσι, είσαι έτοιμος. Ναι, πάμε. Πάμε.
πες τα πεματάκια μου, πες τα παιδίς της τα φύνα. Στα φιλά δεν κάψε συντάρσε. Μόδινες μαντάκια μου, μόδινες γλυκό στα φιλί. Στα φιλί απ' τα πιο γλυκά σου χείλη. Σιδέψα για σαρκαλιά, σιδέψα ψάρι στη στεριά. Σα παρμένη, καλλιάνη καημένη. Καλά σα παρμένη, καλλιάνη καημένη. Σιδέτη για σαρκαλιάνη, σιδέτη. Την Αρκαδιάνη. Φεύγηκαν ντυμένοι, Αρκαδιάνη καημένοι. Φεύγηκαν ντυμένοι, Αρκαδιάνη καημένοι. Σαρκαλιάνη, ο δεκάχρονο όλους σε κάνε. Έφτυγα ντυμένη, καρδιάνη καημένη. Έφτυγα ντυμένη, καρδιάνη καημένη. Thank you.
καρδούλα μου. Σαν το ξέρω εγώ, μωρέ Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φυσικά δεσμεύεστε και οι δύο ότι θα μας ξαναρθέμε με καινούργια κόμματα και καινούργια τραγούδια. Το ξέρω και γι' αυτό σας το λέω με πολύ ωραίο τρόπο. Λοιπόν, εσείς μέχρι την επόμενη Κυριακή και το σταθερό κυριακάτικο ραντεβού στο Μια Κιθάρα και ένα Κλαρίνο Plus One θα είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχονται εκπλήξεις και όσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή δεν θα τους δουν πρώτοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.